Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, δεύτερο μέρος της εκπομπής. Βλέπετε ήδη τους δύο εκλεκτούς καλεσμένους, οι οποίοι έχουν πάρει θέση για να συνεχίσουμε τη συζήτηση για την περιφέρεια Κρήτης. Η ώρα της κάλπης, λοιπόν, για το νησί μας, για την Κρήτη συνολικά. Να τους καλησπερίσω και να τους ευχαριστήσω που είναι μαζί μας. Είναι και δύο γνώριμα σε εμάς πρόσωπα. Ο κύριος Στέλιος Βοριάς, λοιπόν, υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος με το συνδυασμό Κρήτη, Ζωή μας και το Σταύρο Αρναουτάκη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, στους τηλεθέατες. Και ο κύριος Μιχάλης Γεωργιάδης, υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος με το συνδυασμό «Η Κρήτη μπροστά» του κυρίου Μαρκογιαννάκη. Καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα σε όλους. Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ. Κύριε Βουριά, τα λέμε τακτικά για θέματα εργασιακά. Και όχι μόνο. Ως πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου και όχι μόνο για θέματα οικονομίας. Τώρα διεκδικείται λοιπόν την ψήφο του κόσμου για ένα διαφορετικό μετερίζει. Αυτοδιοίκηση. Πρώτη φορά σε αυτά τα νερά. Και πώς είναι αυτή η διαδικασία μέχρι στιγμής? Εντάξει, μπορεί να συμμετέχω πρώτη φορά στις αυτοδιοικητές εκλογές και γενικά στις εκλογές, αν εξαιρέσουμε το Εργατικό Κέντρο, αλλά σίγουρα δεν ξύπνησα ένα πρωί και αποφάσισα να ασχοληθώ με τα κοινά. Mm-hmm. Η ιδιότητά μου σαν πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου ήταν τόσα χρόνια τέτοια που δεν ασχολούμαστε μόνο με τα εργασιακά θέματα, είμαστε μέσα στην κοινωνία, το γνωρίζετε από την ιδιοσιογραφία, γνωρίζουμε τα προβλήματα. Τώρα θέλουμε να προσφέρουμε σε ένα άλλο μετερίζει, όπως είπατε, για τον τόπο μας, για το νησί μας, γνωρίζοντας τα προβλήματα που υπάρχουν, έχοντας προτάσεις βελτίωσης των συνθηκών. Και δεν είναι μόνο η εργασία, γιατί όταν τόσο καιρό φωνάζουμε ότι λύση για την απασχόληση, την ανεργία θα δοθεί μέσα από τον πρωτογενή τομέα, μέσα από την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, mm-hmm, και από τον τουρισμό. Συνεπώς, μέσα από την περιφέρεια θεωρώ ότι μπορεί να λειτουργήσουμε προς όφελος της απασχόλησης, δίνοντας τέτοιες κατευθύνσεις που πραγματικά θα είναι καλό για το νησί και τους ανθρώπους τους. Mm-hmm. Κύριε Γεωργιάδη, σας γνωρίζουμε από την ενασχόλησή σας με τον αθλητισμό κατά κύριο λόγο. Έχετε διτελέσει και πρόεδρος του Ροδότου, είσαστε και στο Διοικητικό Συμβούλιο. Αθλητισμός και αυτοδιοίκηση πολλές φορές πάνε χέρι-χέρι. Και νομίζω ότι είναι μια καινούργια πρόκληση και για εσάς τώρα τα αυτοδιοικητικά. Εγώ με το ποδόσφαιρο ασχολήθηκα, όχι με το ποδόσφαιρο, με το δύσκολο κόσμο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ασχολήθηκα ερασιτεχνικά με την ομάδα της Καρδιάς μου, τον Ηρόδοτο. Κάναμε ένα επίτευγμα πέρσι που η ομάδα ανέβηκε στη Β' Εθνική Κατηγορία μετά από 36 χρόνια. Όχι μόνο εγώ προσωπικά, αλλά όλη η διοίκηση, μαζί με κόσμο, φιλάθλους, παίχτες, προπονητές, με όλους. Κάναμε πραγματικά ένα σπουδαίο επίτευγμα και είμαστε περήφανοι γι' αυτό όλοι στην Αλικαρνασσό. Τώρα, όσον αφορά το θέμα της αυτοδιοίκησης, είχα μία ανακάλεσμα εκεί από τον Αλέξανδρο. Mm-hmm. Ανταποκρίθηκα, γιατί για να ενασχοληθείς με τις περιφερειακές εκλογές, το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει είναι να σε κερδίσει ο επικεφαλής. Δηλαδή, να σε κερδίσει και να θεωρείς ότι ο επικεφαλής είναι ένας άνθρωπος που μπορείς να εμπιστευτείς, ώστε όταν κάτι σου ζητηθεί από τον επικεφαλή ή από οποιοδήποτε, να μπορείς να προσφέρεις και να βοηθήσεις σε οτιδήποτε χρειαστεί. Άρα ήταν και θέμα, λοιπόν, εμπιστοσύνης προσωπικό απέναντι στον Αλέξανδρο Μαρκογιαννάκη. Ναι. Εάν δεν με κέρδισε με τη συμπεριφορά, mm-hmm, του, με την απλότητά του, με την όρεξη που έχει για δουλειά, και ανταποκρίθηκα στο κάλεσμά του. Κύριε Βουριά, αναφερθήκατε πριν στον πρωτογενή τομέα, στον τουρισμό και πώς αυτά μπορούν να δώσουν λύσεις και απαντήσεις σε δύσκολες περιόδους. Να φανταστώ ότι αυτές είναι και οι προτεραιότητές σας, εφόσον μπείτε λοιπόν την επόμενη μέρα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, οι άμεσες διεκδικήσεις. Φυσικά και είναι από τις άμεσες προτεραιότητες, γιατί σίγουρα η περιφέρεια διαχειρίζεται εθνικά και κοινοτικά κονδύλια, τα οποία πρέπει να παίρνουν. Να μην δίνουμε βάση μόνο στην απορροφητικότητα, πρέπει να δίνουμε και προς πού τα κατευθύνουμε όλα αυτά. Σίγουρα υπάρχουν τομείς όπως ο πρωτογενής τομέας που πρέπει να στηριχτεί περισσότερο, γιατί δημιουργεί περισσότερες υπεραξίες ακόμα και από αυτό του τουρισμού, γιατί όλοι καταλαβαίνουμε ότι μια αύξηση της παραγωγής δημιουργεί υπεραξίες στις συσκευασίες, στη μεταποίηση, στις μεταφορές. Και σίγουρα θα πρέπει να συνδεθεί με τον τουρισμό, έτσι ώστε επιτέλους οι τουρίστες που έρχονται να μην καταναλώνουν μόνο το 3 ή 10%
των τοπικών προϊόντων, αν καταφέρουμε να ακολουθήσουμε μια στρατηγική που έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια η περιφέρεια, να πούμε, να πω την αλήθεια, με την, μια προσπάθεια λοιπόν που την έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό, μπορούμε να την συνεχίσουμε, γιατί πραγματικά θα δώσει λύσεις σε μείζων εθνικά ζητήματα όπως αυτού της ανεργίας. Θεωρώ ότι μπορούν να ακολουθηθούν λοιπόν τέτοιες στρατηγικές μέσα από την περιφέρεια και να μπούμε σε περισσότερο στην καθημερινότητα, στη δύσκολη καθημερινότητα των πολιτών. Σίγουρα και απ' την άλλη εννοείται ότι έχει ήδη δρομολογήσει και μέσω των διεκδικήσεων μεγάλα έργα όπως ο ΒΟΑΚ, το αεροδρόμιο, που μπορεί να είναι με εθνικά κονδύλια, αλλά σίγουρα ο ρόλος της περιφέρειας ήταν πάρα πολύ σημαντικός τα τελευταία χρόνια, έτσι ώστε επιτέλους να βλέπουμε ότι υπάρχει μια αφετηρία ότι θα ξεκινήσουν αυτά τα μεγάλα έργα. Mm-hmm. Σίγουρα η επόμενη τετραετία θα είναι πάρα πολύ κρίσιμη για το νησί. Πρέπει να είμαστε διεκδικητικοί. Εγώ έχω συνηθίσει πάντα να αγωνίζομαι για κάτι καλύτερο, γιατί θεωρώ ότι η Κρήτη είναι ένα αδικημένο μέρος. Δηλαδή, παρότι η Κρήτη προσφέρει πάρα πολλά στη χώρα, έχει αδικηθεί και σε υποδομές, έχει αδικηθεί και γενικά σε κονδύλια που θα έπρεπε να είχαν έρθει και να είχαν φτιαχτεί σημαντικά έργα, τα οποία τα έχουμε ανάγκη όχι μόνο για την ανάπτυξη για τις δουλειές μας, αλλά και για τις ίδιες μας τις ζωές. Mm-hmm. Γιατί χάνονται νέοι άνθρωποι. Το βλέπουμε καθημερινά σε αυτό το χάλια εθνικό, συγγνώμη, οδικό δίκτυο και μια σειρά άλλων έργων. Mm-hmm. Κύριε Γεωργιάδη, είναι αδικημένη λοιπόν η Κρήτη? Ακούσαμε τον κύριο Βοριά να το λέει, συμφωνείτε κι εσείς? Και αν στις δικές σας διεκδικήσεις, τι βρίσκεται στις δικές σας διεκδικήσεις, προτεραιότητές σας? Εγώ έχω μάθει από την ενασχόλησή μου με τα κοινά, όπως και ο φίλος ο Στέλιος, να διεκδικούμε. Όταν εγώ ήμουν στην ομάδα, γιατί αυτό έχω ασχοληθεί τώρα 10 χρόνια, διεκδικούσαμε από Δήμα, από Περιφέρεια, mm-hmm. από βοήθεια, από ένα χορηγό. Διεκδικούσαμε 5 ευρώ από ένα φίλαθρο σε ένα καφενείο να μας βοηθήσει για την ομάδα. Η Κρήτη είναι ένας ευλογημένος τόπος, αυτό το ξέρουμε. Αλλά δεν φτάνει όμως να βασιζόμαστε μόνο στα πλούσια προσόντα του νησιού μας και στην δραστηριότητα κάποιων είτε απλών ανθρώπων είτε επιχειρηματιών. Όλοι ξέρουμε ότι έχει μείνει πίσω. Σε ορισμένα θέματα, κατά τη γνώμη μου, είναι πάρα πολύ πίσω. Βλέπω παντού μία στασιμότητα. Βλέπω παντού ότι πάρα πολλά θέματα στο νησί έχουν πάει στο... Δηλαδή, πολύ καιρό είναι στον αυτόματο πιλότο. Χωρίς βέβαια σε αυτό να μηδενίζουμε τον κύριο Αρναουτάκη για τα 9 χρόνια που έχει κάνει της θητείας του. Και βλέπουμε ότι βασιζόμαστε ότι υπάρχουν προβλήματα παντού, είτε είναι ο τουρισμός, είτε είναι η αγροτική παραγωγή, είτε είναι τα πολύ παθοδικά δίκτυα. Mm-hmm. Έχουν πολύ αναφερθεί όλοι, δηλαδή πάρα πολλοί στην υποψήφιοι μου και από όλες τις παρατάξεις, τους δήμους, περιφέρειες για τα οδικά δίκτυα. Και ρωτάμε κι εμείς, η αλήθεια είναι αυτή, κύριε Γεωργιάδη, γιατί είναι ένα θέμα. Και δεν είναι μόνο ΒΟΑΚ το οδικό δίκτυο, είναι και όλοι οι κάθετοι άξονες. Δηλαδή, πριν με τις περασμένες καταστροφές και τις πλημμύρες, έκλεισε, ας πούμε, ένας άξονας που πήγαινε από Ρέθυμνο προς Πλακιά. Δηλαδή, έκλεισε ο κεντρικός δρόμος γιατί γίνανε κατολιστήσεις. Παντού υπάρχουν προβλήματα και θεωρούμε ότι ήρθε πραγματικά η ώρα να μπει έτσι ένα νέο αίμα στην περιφέρεια και με ένα νέο επικεφαλή και με νέους ανθρώπους, ώστε να δούμε αν μπορεί να γίνει κάτι καλύτερο. Αυτό λέμε εμείς. Ο κύριος Αναουτάκης είχε 9 χρόνια στη διάθεσή του. Πρόσφερε, κανείς δεν το αρνείται, αλλά θεωρώ ότι σε πάρα πολλά θέματα, όπως και το ενεργειακό, να αναφέρω, όπως. Και είμαστε πάρα πολύ πίσω. Mm-hmm. Άρα λέτε νέο αίμα εσείς, γι' αυτό λοιπόν συμπράτετε και με τον Αλέξανδρο Μαρκογιαννάκη. Κύριε Βοριά, τελικώς ανανέωση ή αν θέλετε η ίδια συνταγή? Και όταν το λέω το ίδια συνταγή, μην το παρεξηγήσετε, δεν το λέω με κακό όρο, προφανώς και το γνωρίζετε. Εννοώ Σταύρος Αρναουτάκης. Καταρχάς, ο Σταύρος Αρναουτάκης, που ήταν και ο σοβαρότερος λόγος να ενασχοληθώ mm-hmm. με την περιφέρεια, είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει το νησί, έχει προσφέρει πάρα πολλά στο νησί και όχι μόνο από την περιφέρεια, και ως υπουργός και ως βουλευτής, αλλά και ως ευρωβουλευτής που ήταν. Ξέρει, είναι πολύ γνώστης διαχείρισης των ευρωπαϊκών κονδυλίων, γι' αυτό έχουμε, θα έλεγα, από τα μεγαλύτερη απορροφητικότητα σε σχέση με τις υπόλοιπες περιφέρειες. Προσδίδει το κάτι φρέσκο. Τώρα σίγουρα προβλήματα υπάρχουν. Τα θέματα της κλιματικής αλλαγής ίσως να τα είδαμε και φέτος. Είχαμε ακραία καιρικά φαινόμενα.
πρέπει να προετοιμαστούμε καλύτερα. Αλλά όταν λέγοντας ανανέωση δεν εννοούμε μόνο νέα πρόσωπα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να εννοούμε νέες πολιτικές προς το καλύτερο. Αυτό υπάρχει, έχει φτιάξει αυτή τη στιγμή μια ομάδα πολύ αξιόλογη ο Σταύρος Αρναουτάκης που είναι έτοιμη να δουλέψει την επόμενη τετραετία και να προσφέρει ακόμη περισσότερο στο νησί. Mm-hmm. Κύριε Γεωργιάδη, γιατί ο κόσμος να επιλέξει την δική σας την παράταξη? Είπατε εσείς γιατί εμπιστευτήκατε τον Αλέξανδρο τον Μαρκογιαννάκη, γιατί όμως να επιλέξει συνολικά το δικό σας το ψηφοδελτίο? Γιατί υπάρχει εδώ πέρα ένα πρόγραμμα πάρα πολύ απλό για όλες τις κατευθύνσεις που πρέπει να δοθούν από εδώ και πέρα στην περιφέρεια. 11 βασικοί άξονες, συν άλλα πάρα πολλά πράγματα, διότι μας έδειξε το έργο του κυρίου Αρναουτάκη, εάν μπορούμε να βασιστούμε πάλι στην ίδια λογική και στον ίδιο περιφερειάρχη. Εμείς πραγματικά να επιλέξει ένα νέο συνδυασμό με άλλο όραμα, με άλλη φιλοσοφία. Και ο Αλέξανδρος λέει λίγα λόγια και σταράτα και δεν δίνει ποτέ υποσχέσεις, δεν δίνει ποτέ κάτι που δεν θα μπορούσε να το πραγματοποιήσει. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα έτσι στην Κρήτη για μία αλλαγή. Εάν ο κόσμος είναι ευχαριστημένος με αυτά που έχουν γίνει στο νησί, με τις τελευταίες δύο θητείες, είναι εδώ οι εκλογές και να δούμε πραγματικά ποια θα είναι η επιλογή του και θα είναι πάντα σεβαστή. Εμείς θα είμαστε τώρα εδώ, θα είμαστε και την Κυριακή το βράδυ εδώ. Εγώ θα είμαι εδώ και τώρα, θα είμαι εδώ και είτε αν εκλεγεί ο συνδυασμός, αν δεν εκλεγεί, ή αν εκλεγώ εγώ ή αν δεν εκλεγώ, πάντα θα είμαι κοντά στον Αλέξανδρο. Αν μπορέσω να βοηθήσω σε κάτι, θα το κάνω. Κύριε Βοριά, αντίστοιχο και το ερώτημα. Είπατε και πριν, μιλήσατε και για την πορεία του Σταύρου Αρναουτάκη. Όμως, γιατί να επιλέξει κάποιος ξανά τον Σταύρο Αρναουτάκη? Κοιτάξτε, η Κρήτη έχει γνωρίσει πολύ κοντά τον Σταύρο τον Αρναουτάκη. Είναι ένας απλός άνθρωπος της καθημερινότητας. Ποτέ δεν πήγε κάποιος για να μην βρει την πόρτα του ανοιχτή, να κουβεντιάσει και να θέσει ζητήματα. Ο Σταύρος Αρναουτάκης, εκτός από τα μεγάλα και η παράταξη Κρήτη η ζωή μας, εκτός την προσφορά του και σε θέματα υποδομών και σε θέματα διεκδικήσεων και σε θέματα απορρόφησης στον ΕΣΠΑ και σε θέματα απαιτήσεων προς την κυβέρνηση, γιατί πολλές φορές πρέπει να καταλάβουμε ότι άλλο η κυβέρνηση, άλλο η περιφέρεια. Εμείς οφείλουμε να διεκδικούμε από την κάθε κυβέρνηση. Κατά συνέπεια, ήταν δίπλα στον κριτικό, δίπλα στον πολίτη, ακόμα και σε προβλήματα της καθημερινότητάς του, που αυτό έχει αναγνωριστεί στο πρόσωπο του Σταύρου του Αρναουτάκη, και θεωρώ ότι άλλη μια φορά πρέπει να δώσει μια ευκαιρία σε έναν πολύ έμπειρο άνθρωπο, σε έναν έμπειρο που ξέρει να διαχειρίζεται, ξέρει τι θέλει η Κρήτη, ξέρει να δώσει λύσεις, και πλάι του θεωρώ ότι θα έχει αύριο μεθαύριο ικανούς συνεργάτες, έτσι ώστε να υλοποιήσει αυτό το όρομα που έχει, είτε αφορά τον πρωτογενή τομέα, είτε το δευτερογενή, είτε τη μεσαία, είτε τον τουρισμό. Πραγματικά γίνονται πολύ σημαντικές προσπάθειες που δεν πρέπει να διακοπούν τώρα, πρέπει να συνεχίσουν. Ήδη πάμε προς το καλύτερο και σίγουρα πρέπει να είμαστε έτοιμοι σε μεγάλα ζητήματα, γιατί επαναλαμβάνω, η κλιματική αλλαγή πρέπει να μας βρει έτοιμοι σε υποδομές, να βελτιωθούν όλα ό,τι χρειάζεται και αν χρειαστεί να είμαστε πιο διεκδικητικοί από την εκάστοτε κυβέρνηση. Πολιτική προστασία λοιπόν. Επειδή έχουν περάσει πολλοί υποψήφοι από αυτήν εδώ την εκπομπή όλες αυτές τις ημέρες, μου αρέσουν έτσι και τα λίγο πιο προσωπικά ερωτήματα και θα σας ρωτήσω κάτι το οποίο σας ρώτησα και το διάλειμμα. Κύριε Βουργέ, είναι εύκολος ο προεκλογικός αγώνας? Μιλάτε με πολύ κόσμο, χαιρετάτε πολύ κόσμο. Είναι, θα έλεγα, μια υπέροχη εμπειρία. Υπέροχη. Υπέροχη. Θα το πω αυτό, δηλαδή με έχουν συγκινήσει ειδικά. Όλοι οι άνθρωποι, όταν πας στην Ήπεθρο από ένα μικρό χωριό μέχρι μια μεγάλη πόλη, μέχρι σε ένα προάστιο, σε ένα λαϊκό προάστιο, σε ένα καφενείο, και βλέπεις έτσι ένα... Είμαστε πολύ φιλόξενοι εδώ πέρα. Είμαστε πάρα πολύ φιλόξενοι. Ακόμα και η λεπτομέρεια που θα σου βάλουν μια ρακίνα, σε κυνηγάνε να σου βάλουν στο πόδι να την πιείς, και μόλις την πιείς να σου βάλουν και τη δεύτερη, είναι κάτι το καταπληκτικό. Πραγματικά με συγκινεί όλη αυτή έτσι, φιλοξενία του κριτικών, ανεξάρτητα τι θα ψηφίσουν, ανεξάρτητα τι θα κάνουν. Αλλά πραγματικά πιστεύω ότι είμαστε ένας υπέροχος λαός. Χαίρομαι να τα ακούω αυτό και χαίρομαι να υπάρχει αυτό το κλίμα, κύριε Γεωργιάδη. Φαντάζομαι θα συμφωνείτε και με τον κύριο Βοριά. Το ζείτε κι εσείς λοιπόν αυτές τις ημέρες. Είναι ένα. Εγώ υποσχέθηκα στον εαυτό μου, όταν αποφάσισα να συστρατευτώ με τον Αλέξανδρο, υποσχέθηκα με αυτή την εμπειρία, την προεκλογική, γιατί έχει πάρα πολύ τρέξιμο.
πρέπει να κάνουμε τρέξιμο όσο χρειάζεται να κάνει ένας υποψήφιος βουλευτής. Ναι, γιατί το ίδιο πράγμα είναι. Ναι. Ενότητα, εγώ λοιπόν βέβαια. Προσωπικά δεν πάω εκεί που, να μοιράζω κάρτες σε αγνώστους κτλ. Πάω όπου έχω γνωστούς, όπου έχω φίλους και στην ενδοχώρα και στα χωριά και λίγο έξω. Αυτό λοιπόν που υποσχέθηκα στον εαυτό μου είναι από αυτή την εμπειρία να κάνω φίλους ή να συναντήσω κάποιους παλιούς φίλους, παλιούς συμμαθητές και συμμαθήτριες. Mm-hmm. Λοιπόν, ευκαιρία να έρθει πιο κοντά. Πραγματικά έχω συναντήσει πάρα πολύ κόσμο. Θεωρώ ότι είναι μια ωραία εμπειρία για όλους μας. Και πραγματικά όταν ξεκίνησα έτσι τον αγώνα μου, γιατί και η μάχη του Σταυρού είναι η μάχη του Σταυρού έτσι για όλους μας. Έτσι. Όταν ξεκίνησα τον αγώνα, πραγματικά νόμιζα ότι κάποιος κόσμος θα μας αντιμετωπίζει όπως είχαν κάποια αντιμετώπιση οι πολιτικοί με όμικρον γιώτα τα προηγούμενα χρόνια, λίγο περίεργοι από τον κόσμο. Πραγματικά μας βλέπει και εμάς, όλους τους υποψηφίους, ότι είμαστε, ξέρω εγώ, κάναμε την προσπάθειά μας. Αυτό το κάλεσμα, το κέρασμα. Έτσι. Είναι πραγματικά μια όμορφη εμπειρία να δούμε μέχρι πότε θα μας αντέξουν οι γυναίκες μας. Αυτό είναι μια άλλη. Να δούμε μέχρι πότε θα μας αντέξουν οι γυναίκες μας. Δεν θα φάσω τόσο. Σε αυτή την ιστορία που κάνουμε ένα μήνα. Δεν θα φάσω τόσο προσωπικές ερωτήσεις όμως. Χαίρομαι για αυτή την συζήτηση. Χαίρομαι για το κλίμα. Άλλωστε ενδεχομένως να κληθείτε να συνεργαστείτε και μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Και εγώ έχω συνεργαστεί με τον Στέλιο και τον γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Γιατί σαν πρόεδρος του εργατικού κέντρου έχουμε συνεργαστεί στο γήπεδο, έχει φέρει τουρνουά, αγώνες. Πραγματικά ένας άνθρωπος που κάνει την προσπάθειά του. Λέω και καλά λόγια, οπότε θα πει και ο Στέλιος καλά για μένα. Σίγουρα τώρα. Και είναι καλό να υπάρχουν άνθρωποι. Νομίζω ότι για το καλό του τόπου έτσι. Πρέπει να καθόμαστε όλοι σε ένα τραπέζι επιτέλους. Και νομίζω ότι υπάρχουν άνθρωποι ανεξαρτήτου αν υπάρχουν παρατάξεις, ότι μπορεί να κάτσουν την επόμενη μέρα να συνεργαστούν και ο Μιχάλης είναι ένας από αυτούς τους ανθρώπους που μπορείς να συνεννοηθείς μαζί του και να κάτσουμε και το μόνο πράγμα που να έχουμε στο νου μας είναι το καλό του τόπου. Το χρειάζεται αυτό το πράγμα γενικά όχι μόνο η Κρήτη αλλά και η ίδια η χώρα. Έτσι, το καλό του τόπου. Με αυτό λοιπόν αυτό πρέπει είναι να ψηφίσουμε. Το βασικότερο. Όποιος και να εκλεγεί, έχουμε πει εμείς είτε εκλεγούμε είτε όχι, είτε προσωπικά είτε ως ιδιανός, να είμαστε και αύριο παρόντες. Αυτό είναι το βασικό για όλους μας. Και εδώ είμαστε εμείς για να θέτουμε ερωτήματα και να κρίνουμε τα έργα. Σας ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Yes. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και αλλάζουμε. Συνεχίζουμε όμως τη συζήτηση για την περιφέρεια.